Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ένας ισχυρός μηχανισμός του αστικού κράτους στην υπηρεσία των συμφερόντων των μονοπωλίων και προωθεί τις διεθνείς σχέσεις, τις διακρατικές σχέσεις της χώρας με αυτό ακριβώς το κριτήριο και με ειδική αποστολή την εκπροσώπηση στους διεθνείς υπεριαλιστικούς οργανισμούς και ενώσεις όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ ή τις άλλες προσωρινές ή μονιμότερες συμμαχίες. Πάνω σε αυτό το υπόβαθρο και στα πλαίσια του εξυγχρονισμού του αστικού κράτους εισάγονται αλλαγές για να γίνει αυτό πιο αποτελεσματικό στην εφαρμογή της γενικότερης αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης, στην υλοποίηση της στρατηγικής του κεφαλαίου. Ο προσανατολισμός αυτός που διαπερνά το ρόλο του Υπουργείου Εξωτερικών δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αφορά και τις προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητα από τεχνικές αλλαγές που γίνονται στη θητεία της μιας ή της άλλης κυβέρνησης, αναδιατάξεις σε διευθύνσεις και σε άλλους τομείς λειτουργίας, αλλαγή προτεραιοτήτων και ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις. Όλη αυτή η κινητικότητα αποτυπώνεται και στο υποσυζήτηση νομοσχεδίου νόμου. Η διοικητική δομή όλης αυτής της γραφειοκρατίας περιγράφεται στο α μέρος αυτού που εκτείνεται στα άρθρα 3 έως 286 που στην ουσία συνιστά τον νέο οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι το τμήμα που περιέχει τις γενικές διατάξεις για την αποστολή και διάρθρωση του Υπουργείου Εξωτερικών, περιγράφει τις υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών, τις υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας κτλ. Οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Εξωτερικών έχουν πολλά προβλήματα, όπως έχουν και άλλοι εργαζόμενοι στο δημόσιο. Το κόμμα μας παρεμβαίνει πολύτροπα για τους μισθούς, τις συντάξεις, τα εργασιακά δικαιώματα, την υγεία, τη μόρφωση των παιδιών για τα δικαιώματα των εργαζομένων γυναικών, των νέων μητέρων και άλλα, των μεταφραστών για τον διερμηνέο, των διπλωματικών υπαλλήλων στις πρεσβείες και τα προξενία στο εξωτερικό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα προσπαθεί να συμβάλλει στην ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, στη διεκδίκηση και στην ικανοποίηση των ετοιμάτων τους. Σε αυτή ακριβώς την κατεύθυνση συντείνει και η στάση μας και στο υποσυζήτηση νομοσχέδιο, γιατί ζητήματα κομβικά για την εκτέλεση της αποστολής και της διαβίωσης των διπλωματικών υπαλλήλων αλλά και των μελών των οικογένειών τους παραμένουν άλυτα, ενώ άλλα τροποποιούνται κινούμενα σε δυσμενέστερη κατεύθυνση. Για παράδειγμα, στο άρθρο 254 που περιέχει θέματα που αφορούν τα υπηρεσιακά πειθαρχικά συμβούλια βλέπει τη διάρθρωσή τους σε ανώτατο υπηρεσιακό συμβούλιο, σε ανώτατο πειθαρχικό υπηρεσιακό συμβούλιο και στα υπόλοιπα, να μην τα αναφέρω αναλυτικά, που περιέχονται στο σχέδιο νόμου. Έχει ιδιαίτερα σημασία το γεγονός ότι το ανώτατο υπηρεσιακό συμβούλιο έχει και πειθαρχική λειτουργία και μάλιστα στο σημαντικό ζήτημα της οριστικής παύσης εργαζομένων με τη σχετική του απόφαση να είναι δεσμευτική για τον Υπουργό. Το ίδιο συμβαίνει και με τις αποφάσεις του ανώτατου πειθαρχικού υπηρεσιακού συμβουλίου, του οποίου οι αποφάσεις αιτιολογούνται και είναι υποχρεωτικές για τον Υπουργό. Τα επισημαίνουμε αυτά γιατί συνολικά στα ζητήματα της υπηρεσιακής κατάστασης και του πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων του ΥΠΕΞ παίζουν καθοριστικό ρόλο οι σχετικές παρεμβάσεις του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος σε σχέση με τις αποφάσεις του είναι ανέλεκτος διοικητικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων στο σχετικό με το σχέδιο νόμου υπόμνημά της αναφέρει: «Σε αυτή την φάση μεταλείπεις υπογραμμίζουμε ότι προωθούνται αλλαγές που αντανακλούν ένα κλίμα δυσπιστίας της ηγεσίας του Υπουργείου προς το διπλωματικό κλάδο». Το β' μέρος αποτελείται από τα άρθρα 287 έως και 317 και περιλαμβάνει 4 επιμέρους κεφάλαια. Γίνεται αναφορά σε αυτά στις αρχές της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών σε διατάξεις που αφορούν τις διπλωματικές και προξενικές αρχές, επίσης στα γραφεία οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων, καθώς και στα γραφεία δημόσιας διπλωματίας.
Εμείς εξ αρχής ξεκαθαρίσαμε τη θέση του ΚΚΕ όσον αφορά το ρόλο και την αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών στο πλαίσιο λειτουργίας του σαν μηχανισμός του αστικού κράτους και δεν θα το επαναλάβω. Όμως, ακόμη και μέσα από την αστική οπτική να δούμε τις αλλαγές που προωθούνται, αναντήρητα θα λέγαμε ότι ο υφιστάμενος οργανισμός είναι πιο λειτουργικός, έχοντας βέβαια και ελλείψεις. Για παράδειγμα, δεν ενσωματώνει κάποια εργαλεία εξυγχρονισμού και απλοποίησης κάποιων υπηρεσιών και φυσικά η βελτίωσή του δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που η κυβέρνηση καταθέτει για ψήφιση. Το γάμα μέρος, που είναι και το εκτενέστερο του σχεδίου νόμου, αποτελείται από τα άρθρα 3.18 έως και 4.24 και περιλαμβάνει τις διατάξεις εκείνες που αφορούν στο προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε αυτό ακριβώς το τμήμα του σχεδίου νόμου γίνεται εμφανέστατη και η πολυδιάσπαση και πολυκατηγοριοποίηση του προσωπικού του ΥΠΕΞ, στο άρθρο 3.18, που προφανώς σχετίζεται και με την αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως καθορίζεται ειδικότερα και στη διάταξη του άρθρου 3. Κάποιες ειδικότερες παρατηρήσεις. Για το άρθρο 3.24, από μια πρώτη ματιά φαίνεται ότι βελτιώνει κάπως το καθεστώς σχετικά με τα νοσήλια, ειδικά σε υπηρετούντες σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως αυτό καθορίζονταν στο αρχικό σχέδιο, σχετικές παρατηρήσεις και εδώ έχουν κάνει και τα σωματεία του Υπουργείου Εξωτερικών. Γενικά για την ιατροφαρμακευτική τους κάλυψη εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους, ενώ σε υπαλλήλους που υπηρετούν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες που δεν αποδέχονται το σχετικό έντυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα νοσήλια καταβάλλονται ανεξαρτήτως του φορέα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που έχουν επιλέξει, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2. Με τη συγκεκριμένη διατύπωση καταρχήν αποκλείεται η περίθαλψη των μελών των οικογενειών των υπαλλήλων. Με τις προβλέψεις της παραγράφου 3 και παραγράφου 4, αντί να λυθούν ζητήματα, περιπλέκονται με τις ειδικότερες αυτές ρυθμίσεις να ξεκαθαρίζουν ότι δεν περιλαμβάνονται τα μέλη των οικογενειών των διπλωματικών υπαλλήλων. Για το άρθρο 3.25. Η εκπαιδευτική άδεια εξαρτάται από την προϋπόθεση της εξαιρετικής επίδοσης, όπως ακριβώς διατυπώνεται. Είναι μια απολύτως υποκειμενική διαδικασία αξιολόγησης, δίνοντας το σαφές μήνυμα του πειθαναγκασμού στον κάθε αξιολογούμενο. Για το άρθρο 3.28, είναι ένα ιδιαίτερα προβληματικό άρθρο που σχετίζεται με τη διαδικασία αξιολόγησης. Υπάρχουν και οι σχετικές παρατηρήσεις από τα σωματεία των εργαζομένων στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η αξιολόγηση γίνεται σε ειδική κλίμακα από το 0 έως το 100 και όχι με αντικειμενικά κριτήρια, αλλά και με μια σειρά γενικών αξιολογικών κρίσεων, όπως η εργατικότητα, οι διοικητικές ικανότητες, η παρουσία και η απόδοση του αξιολογούμενου, η ακεραιότητα χαρακτήρα, έχει εμήθεια και συνέπεια κτλ. Η δε παράληψή της, καθώς και μια σειρά λατώματά της, συνιστούν πειθαρχικά παραπτώματα. Για το άρθρο 3.29, είναι ασαφές όσον αφορά τη συνένεση του υπαλλήλου στις αποσπάσεις, ενώ με την παράγραφο 8 αυτού του άρθρου αναγνωρίζεται η δυνατότητα σε εν ενεργεία υπάλληλο του ΥΠΕΞ να καταλαμβάνει έμεστη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλο διεθνή οργανισμό. Για το άρθρο 3.39 σχετικά με τα πειθαρχικά. Πέρα από μια γενικότερη προσέγγιση του πειθαρχικού δικαίου στην αστική δημόσια διοίκηση ως διαδικασία συμμόρφωσης και πειθανακασμού των υπαλλήλων στα κελεύσματα του αστικού κράτους, ειδικότητα με την παράγραφο 2, οι διατυπώσεις των ΔΕΣΣ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 Σ
προβληματικές, δεδομένου ότι με τη γενική και αόριστη διατύπωσή τους μπορεί να υποκρύπτουν μια σειρά διώξεις που δεν συνέχονται αυστηρά με την υπηρεσιακή δραστηριότητα. Για παράδειγμα, συνδικαλιστική δράση.
Επιπλέον δε, με τις διατάξεις των άρθρων 341, επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές από μονοπρόσωπα όργανα. Σε σχέση τώρα με τις ειδικότερες κατηγορίες προσωπικού, κάποιες πολύ γενικές παρατηρήσεις. Για το άρθρο 350, σε αυτό προβλέπεται διετής δοκιμαστική υπηρεσία ακολούθων πρεσβείας, με δυνατότητα απόλυσής τους, χωρίς να αποσαφηνίζονται με συγκεκριμένο τρόπο τα κριτήρια της μη μονιμοποίησης των αξιολογούμενων υπαλλήλων. Για το άρθρο 352, οι διατυπώσεις που αφορούν τα κριτήρια προαγωγής είναι εξαιρετικά προβληματικές. Σχετίζονται με απόλυτα αόριστες αξιολογικές κρίσεις. Για το άρθρο 357, πρέσβης εκπροσωπικότητων, η ανάθεση της συγκεκριμένης θέσης είναι μια παχυλά αμοιβόμενη θέση, γίνεται με απόφαση του εκάστοτε υπουργού με τυπική προϋπόθεση την έκδοση διατάγματος. Τα κριτήρια είναι απολύτως αδιαφανή και είναι φανερό ότι αυτές οι προσωπικότητες θα επιλεγούν από την πάντοτε υπάρχουσα δεξαμενή ημετέρων με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκάστοτε κυβερνητικών επιδιώξεων. Για το άρθρο 365 παρέχεται η δυνατότητα σε όσους είχαν τη δικηγορική ιδιότητα κατά τη στιγμή πρόσληψής τους στην ειδική νομική υπηρεσία του ΥΠΕΞ να τη διατηρήσουν έστω και με αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος μολονότι είναι πλέον δημόσιοι υπάλληλοι. Για το άρθρο 367, οι διατάξεις αυτού του άρθρου αφορούν τον κλάδο των εμπειρογνωμών. Γενικά, εγείρονται αμφιβολίες. Έχουμε και έναν προβληματισμό πάνω σε αυτό. Για την αναγκαιότητα ύπαρξής τους στο γενικότερο οργανόγραμμα του ΥΠΕΞ ως ειδικό επιστημονικό σώμα. Θα μπορούσαν τα ειδικότερα καθήκοντά τους να τα ασκούν και διπλωματικοί υπάλληλοι, ενδεχομένως με κάποια ειδικότερη εκπαίδευση. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η πρόσληψή τους γίνεται με ειδικό διαγωνισμό στα πλαίσια του Υπουργείου Εξωτερικών εκτός ΑΣΕΠ, ενδεχομένως να συνιστούν και ένα σώμα άμεσα ελεγχόμενο από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία προς τον σκοπό προώθησης συγκεκριμένων συμφερόντων που άπτονται της εξωτερικής πολιτικής. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού στους κλάδους του ΥΠΕΞ, θα κάνουμε μια γενική παρατήρηση ότι αυτές λαμβάνουν χώρα με ειδικούς διαγωνισμούς του Υπουργείου, ειδικά στις θέσεις διπλωματών και εμπειρογνωμόνων, που παρότι θεωρούνται αρκετά ανταγωνιστικοί, συχνά γίνουν ζητήματα διαβλητότητας σε σχέση με τις παρεμβάσεις της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας αλλά και υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου. Από εκεί και πέρα, η κατάληψη θέσεων οικονομικών εμπειρογνωμόνων και συμβούλων επικοινωνίας γίνεται από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Ενώ υπάρχουν και διαγωνισμοί που γίνονται με τις γενικές διατάξεις των διαγωνισμών στο δημόσιο που αφορούν κυρίως θέσεις διοικητικών υπαλλήλων. Παρατηρούμε λοιπόν μια διαδικασία στελέχωσης πολλών ταχυτήτων που σχετίζεται ασφαλώς με τη διαφορετική λειτουργία που επιτελούν στο ίδιο οργανόγραμμα οι επιμέρους κλάδοι. Με το δέλτα μέρος που αποτελείται από τα άρθρα 425 έως και 447 ρυθμίζονται τα οικονομικά θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών. Εδώ περιλαμβάνονται και οι λεγόμενες απόρριτες δαπάνες. Μπορεί στο άρθρο 339 να αναφέρεται ότι οι απόρριτες δαπάνες αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση αμέσως ή εμέσως της εξωτερικής πολιτικής του κράτους και δεν μπορούν να γίνουν γνωστές χωρίς ζημία των συμφερόντων της χώρας. Όμως αυτή η ιστορία των απορρίτων των δαπανών έχει μεγάλο παρελθόν. Ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Μητσοτάκης το 1993 που κατηγόρησε τότε τον Αντώνη Σαμαρά ότι οι υπουργείες του στο Υπουργείο Εξωτερικών πακτολός μυστικών κονδυλίων κατέληγε και σε δημοσιογράφους. Ήταν ο ίδιος πολιτικός το 2005 που είχε καταγγείλει την ύπαρξη μαύρων κονδυλίων που μπορούν να διατεθούν και για εξαγορά δημοσιογράφων. Έχουμε πληθώρα λόγων να μην εμπιστευόμαστε την εξοραϊσμένη εικόνα διαχείρισης αυτών των κονδυλίων. Λόγω του διατιθέμενου χρόνου
Θα συνοχίσω την τοποθέτηση επί των υπολείπων άρθρων και των δύο σημαντικών επίσης θεμάτων που αφορούν τη μεταφραστική υπηρεσία και τα θέματα των ομογενών του εξωτερικού, του απόδημου ελληνισμού, όχι όπως έχει επικρατήσει, να αναφέρεται σε επόμενη συνεδρία της Επιτροπής. Κλείνοντας, για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το Υπουργείο Εξωτερικών υλοποιεί κάθε φορά την κυβερνητική πολιτική και ανεξάρτητα από τις αλλαγές που γίνονται στη διάταξη των υπηρεσιών με λιγότερα ή περισσότερα λιγότερες ή περισσότερες ψηφιακές τεχνολογικές εφαρμογές, η ταξική του φύση δεν αλλάζει. Το επιτελικό κράτος, άλλωστε, το είδαμε και με το χιόνι, με τις πλημμύρες και με τις φωτιές πριν ή στη διαχείριση της πανδημίας και της καπιταλιστικής κρίσης. Υπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα, καταπατά τις λαϊκές ανάγκες. Το αστικό κράτος ανοίγει το δρόμο στα μονοπόλια, στα μεγάλα συμφέροντα, χρησιμοποιώντας και το Υπουργείο Εξωτερικών. Και αυτό που για την κυβέρνηση και την αστική αντιπολίτευση θεωρείται πλεονέκτημα, για το οποίο καυχέστε, για το λαό σημαίνει ενίσχυση ενός γραφειοκρατικού και πολυέξοδου μηχανισμού που δεν έχει καμιά σχέση με τα λαϊκά συμφέροντα. Ευχαριστώ.